2012, αντιμετωπίζουμε σημεία των καιρών. Ένα από αυτά είναι η εξαθλίωση των συμπολιτών μας, οι οποίοι αναζητούν τρόπο για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες, καθημερινές τους ανάγκες. Και ένας από τους τρόπους αυτούς, προφανώς, όπως μας λέει ο κύριος Κόκας που είναι κοντά μας, είναι η άμεση δημοκρατία, καθώς και το κίνημα το οποίο έχει και πρακτικά ωφέλη. Μου λέγατε λοιπόν για τα πρακτικά ωφέλη και πώς μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τους θεσμούς αυτούς για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες καθημερινότητας. Πείτε μου λοιπόν πρακτικά πώς ωφελείται κανείς. Πρακτικά θα μπορούσε κανείς να πάρει πρωτοβουλίες μέσα στο χώρο που ζει, ας πούμε στην πολυκατοικία όταν μιλάμε για αστικά κέντρα, και να γίνει μέσα από τις συνελεύσεις των πολυκατοικιών μια άλλη μορφή αυτοδιαχείριση κάποιων πραγμάτων, κάποιων αγαθών. Ενδεχομένως η κάθοδος στο κέντρο της πόλης θα μπορούσε να μοιράζεται από συγκατοίκους, ώστε το ψηλό πλέον κόστος βενζίνης να μπορεί να μειώνεται κατά κεφαλήν, για να πηγαίνουν στους χώρους εργασίας και τον άπαλιν. Κατά τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαν καταναλωτικά αγαθά να μην αγοράζονται πλέον για κάθε νοικοκυριό ένα, αλλά για 2-3 νοικοκυριά ή και για όλη την πολυκατοικία. Όπως τι παράδειγμα, να μοιράζονται το ψωμί ή το γάλα? Όχι. Μιλάμε για αγαθά ηλεκτρονικής τεχνολογίας, προηγμένης τεχνολογίας κλπ. Δηλαδή, βέβαια δεν βοηθάει η δομή των διαμερισμάτων, αλλά ενδεχομένως αν υπάρχει κάποιο κενό, γιατί έχουμε πλέον πολλά διαμερίσματα κενά, θα μπορούσε να γίνει μια κοινή χρήση του χώρου για να υπάρχει ένα TV room, ας πούμε. Ένας κοινόχρηστος χώρος. Ακριβώς. Ναι. Ή μια βιβλιοθήκη κοινή, ή κάποιοι χώροι που θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση ή σε νέες τεχνολογίες και που πλέον είναι ιδιαίτερα ακριβές να τις έχει ο καθένας μόνος του. Ούτως ή άλλως γίνεται μια υποχρησιμοποίηση αγαθών στις μέρες μας, επειδή ακριβώς είμαστε καταναλωτές. Από την ηλεκτρική σκούπα που θα μπορούσε σε μια πολυκατοικία 20 διαμερισμάτων να υπάρχουν 3 για να καλύπτουν όλες τις ανάγκες, μέχρι μεγάλης αξίας αγαθά όπως αυτοκίνητα ή άλλα, θα μπορούσαν ίσως να χρησιμοποιηθούν από κοινού. Αυτό είναι ένα σχολείο της άμεσης δημοκρατίας. Ένα σχολείο κοινοκτημοσύνης, ένα σχολείο κοινοτισμού. Και πρέπει να θυμηθούμε όμως η νοοτροπία, κύριε Κόκα. Ακριβώς, οι ανάγκες το κάνουν. Από τον ευτελισμό που έχουμε όταν κάποιος πεινάει, νομίζω ότι προκειμένου να φτάσουμε σε αυτά που έλεγε πριν ο κύριος Αποστολόπουλος, που είναι και φίλος του κινήματος άμεσης δημοκρατίας και βοηθάει και με το οπτική γωνία του όλους αυτούς τους αστέγους, μπορούμε να δούμε ότι το ενδιάμεσο στάδιο είναι να αυτοοργανωθούμε. Το ίδιο γίνεται και σε ευρύτερο επίπεδο. Ας πούμε το Δημοβούλιο Πολιτών, το οποίο ήδη ξεκίνησε τον Νοέμβριο και έχει κάνει ήδη 4 προσομοιώσεις και αύριο μάλιστα κάνει την πανηγυρική έναρξη. Τι ακριβώς αφορά αυτό? Το Δημοβούλιο Πολιτών είναι ένας τρόπος κοινωνικού ελέγχου και ένας τρόπος αναπτυξιακών προτάσεων για διέξοδο από την κρίση, όπου πολίτες που συγκεντρωνόμαστε, είναι 500 στο μάξιμουμ της λειτουργίας του, που προέρχονται από διαφορετικούς χώρους, από επιστημονικές οργανώσεις, από εθελοντικές οργανώσεις, από απόδημους, από κληρωτούς πολίτες και από τις επαρχίες, από τις πλατείες, οι οποίοι συναποφασίζουμε και ήδη έχουν βγει εξαιρετικά ενδιαφέροντα ψηφίσματα στις 4 προσομοιώσεις Δημοβουλίου Πολιτών που έγιναν, και αποφασίζουμε τόσο για τα χαράτσια, πώς θα αντιδράσουμε ή πώς θα απονομιμοποιήσουμε κάποιες καταστάσεις με νομικά μέσα, με νομικό ακτιβισμό, μέχρι το να προτείνουμε δημιουργικές πρωτοβουλίες. Για πείτε μου τώρα, μιας και το αναφέρετε, επειδή είναι πολύ χαρακτηριστικό, αυτά τα ψηφίσματα, για παράδειγμα για το χαράτσι, υπάρχει τρόπος για τον κόσμο να το αποφύγει νόμιμα πλέον και παρόλα αυτά να έχει το ρεύμα του στο σπίτι? Αυτό καταλήξει, το οποίο σαφώς μπορεί να προκύψει, είναι αν υπάρχει μαζική άρνηση του να γίνει αυτή η καταβολή των ποσών αυτών. Ναι, αλλά υπό την αν φτάσει σε μεγάλη έκταση. Υπό την απειλή όμως της διακοπής του ρεύματος, ο κάθε ένας στο σπίτι του σου λέει: δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει. Πρέπει να το πληρώσω γιατί θα μου κόψει το ρεύμα. Άλλοι έχουν παιδιά, άλλοι έχουν υπέργυρους, άλλοι έχουν ασθενείς που χρειάζονται ρεύμα είτε για συσκευές οξυγόνου, οτιδήποτε άλλο. Ακριβώς. Τι γίνεται στις περιπτώσεις αυτές? Όπως ξέρετε, ήδη έχει κινηθεί ένας νομικός ακτιβισμός. Το Συμβούλιο Επικρατείας έχει ήδη δικάσει το θέμα υπό μορφή πιλωτικής δίκης και αναμένεται απόφαση. Ενδέχεται πριν από τα 80 ημέρα, τα οποία είναι τα περιθώρια χρόνου, να έχουμε κάτι θετικό. Ελπίζουμε πάντα ότι η δικαιοσύνη μπορεί να παραμείνει ανεξάρτητη παρά τις όποιες στο ψηλό επίπεδο σχέσεις της με την εκτελεστική εξουσία. Κάτι ακόμη, επειδή αναφέρεται 80 ημέρα, δηλαδή αν κανείς δεν πληρώσει το χαράτσι την περίοδο που προβλέπεται,
δηλαδή την λήξη του λογαριασμού, τότε έχει επιπλέον ένα διάστημα 80 ημερών μέχρι να πληρώσει το χαράτσι. Ναι, ακριβώς. Ναι, δεν διακόπτεται δηλαδή άμεσα το ρεύμα. Όχι, όχι. Μάλιστα. Και νομίζω ότι αυτό θα ήταν το θεμητό στα πλαίσια μιας κοινωνικής αυτοοργάνωσης και το κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας έχει προτείνει σχετικά και το κάνουμε. Εγώ προσωπικά δεν έχω πληρώσει ακόμη τους λογαριασμούς του γραφείου μου, ακριβώς αντιτιθέμενος σε αυτή την πρακτική, αναμένοντας τη δικαστική λειτουργία και κυρίως κάνοντας κινηματικές λογικές σε άλλο επίπεδο. Υπάρχει μια ιστοσελίδα, το demopolis.gr, το οποίο δίνει κάποιες πληροφορίες σχετικές. Υπάρχουν και βίντεο όπου έχουμε κάνει σχετικές αναπτύξεις. Νομική κάλυψη μπορείτε να παρέχετε σε κάποιον ο οποίος επιζητά βοήθεια στα θέματα αυτά? Ναι, προφανώς, και όχι μόνο εγώ προσωπικά. Υπάρχουν και, μιλάμε, έτσι πάντα. Ναι, και πολλοί άλλοι συνάδελφοι δικηγόροι, ναι, οι οποίοι σε πολλά επίπεδα λειτουργούν. Ούτως ή άλλως, εμείς στα πλαίσια του κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας, δηλαδή ενός κινήματος το οποίο προσπαθεί να ξεπεράσει τους ενδιάμεσους, τους αντιπροσώπους, τους πολιτικούς, αναγκαζόμαστε και θέλουμε και προτείνουμε και διεκδικούμε την άμεση αντίδραση και λειτουργία των πολιτών. Στα πλαίσια αυτά, θα ήθελα όποιοι ενδιαφέρονται, ας έρθουν αύριο στα Λεγρανά, όπου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, 5 η ώρα το απόγευμα, γίνεται μια εορταστική, πανηγυρική επισημοποίηση των λειτουργιών του Δημοβουλίου Πολιτών, όπου θέτουμε μεγάλα ζητήματα. Μπορεί να καταλήξει αυτό και σε μια εθνοσυνέλευση προοπτικά για ένα νέο σύνταγμα της χώρας, για μια νέα διάσταση και αρχιτεκτονική της ελληνικής καθημερινότητας. Μάλιστα. Θα μπορεί να κάνουμε μια εκπομπή αποκλειστικά για το θέμα αυτό. Αλλά στο έχει θέμα. Πολύ ενδιαφέρον. Φαντάζομαι πως ναι, να γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Κύριε Φίλη, παρακαλώ, είστε ο τελευταίος που δεν έχετε μιλήσει, αλλά πιστεύω ότι δεν έχετε να μας πείτε πολλά. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλοι οι εκλεκτές καλεσμένοι, ό,τι είπανε. Μου έχει δώσει πολλές πάσεις ο κύριος Κόκας. Το πρώτο που θέλω να πω είναι να σημειώσουμε που είπε για κληρωτούς πολίτες. Δηλαδή, η άμεση δημοκρατία συνδέεται άμεσα όχι με εκλογή όπως γίνεται αυτή τη στιγμή, αλλά με κλήρωση. Έτσι, ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν όλοι, υπήρχαν συγκεκριμένα όρια και συγκεκριμένα πράγματα που έπρεπε να καλύπτουν κάποιοι πολίτες, αλλά όλοι είχαν δικαίωμα στο να αποφασίζουν. Έτσι. Και η κυκλικότητα. Ο άρχοντας ήταν μόνο μία μέρα. Ακριβώς. Δεύτερο πολύ Φανταστείτε, σημαντικό. Δεν είχαν πρωθυπουργό κάθε μία μέρα, τι γινόταν? Οι αρχαίοι Αθηναίοι είχαν για κάθε χρόνο από ένα στρατηγό. Βέβαια, στη μάχη του Μαραθώνα όλοι δώσανε την αρχιστρατηγία στον Μιλτιάδη χωρίς να το έχουμε. Ας μείνουμε στο 2011 προς 2012. Ας μείνουμε στο 2011. Ο κύριος Κόκας μίλησε επίσης για αυτοδιαχείριση. Μίλησε ότι να βοηθηθούμε εκτός από τις παραμέτρους του κράτους. Οι διεθνείς σχέσεις, γιατί και εκτός ότι νοσεί η κοινωνία, νοσεί και το διεθνές σύστημα αυτή τη στιγμή. Και θεωρώ ότι υπό την έννοια του γεωπολιτικού βρίσκομαι σε αυτή την ομίγυρη. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι από το 1977 ένας πολύ μεγάλος καθηγητής, ο Χέντλεϊ Μπουλ, καθηγητής της Οξφόρδης, Αυστραλός, είχε γράψει ένα βιβλίο, The Anarchical Society. Η αναρχική κοινωνία, όχι η άναρχη, η αναρχική. Μίλαγε για μια κοινωνία η οποία σε 10, 15, 20 χρόνια μετά από το 1977 που έγραφε, θα δημιουργούντουσαν μια τέτοια κατάσταση ώστε πλέον τα κράτη δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως οι μόνοι φορείς εξουσίας, διότι θα υπήρχαν διάφορες κάτω από τα κράτη διάφοροι οργανισμοί οι οποίοι θα έπρεπε να βοηθήσουν τους πολίτες, θα υπήρχαν συγκρούσεις μεταξύ κρατών, θα υπήρχαν οι διεθνείς οργανισμοί, θα υπήρχαν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και όλοι αυτοί θα δημιουργούσαν μια, όπως το ονόμασε, neo-medievalism, μια έννοια νεομεσαιωνισμού, όπου δεν ήμουν μόνο ένας βασιλιάς, ήταν τότε η εκκλησία, ήταν ο βασιλιάς, ήταν ο γεωκτήμονας, ήταν οι πολίτες. Όλα αυτά που είπε ο Χέντλεϊ Μπουλ το 1977, τα βλέπουμε 30 χρόνια αργότερα. Σε όλα αυτά, βεβαίως, το κομμάτι το συγκεκριμένο που φαίνεται να έχει πλέον φτάσει στο 2012 και να αποτελεί το τέλος για τον συγκεκριμένο πάντα τομέα μιλάμε, είναι η οικονομία. Ας δούμε λοιπόν τι μας λέει ο κύριος Τόπρας για το θέμα αυτό και επανερχόμαστε να συζητήσουμε σχετικά. Το ημερολόγιο των Μάγιας κάνει λόγο για ένα τέλος. Έναν κύκλο που κλείνει και έναν νέο κύκλο που ανοίγει στις 21 Δεκεμβρίου του 2012. Πέπλο μυστηρίου καλύπτει όμως τη φύση αυτού του τέλους. Πρόκειται για μια οικολογική καταστροφή και το τέλος του πλανήτη Γη, μήπως την αρχή μιας φιλοσοφικής αφύπνισης ή ίσως έναν πόλεμο στον οποίο θα εμπλακούν όλες οι χώρες οδηγώντας την πλήρη εξαφάνιση του ανθρωπίνου είδους. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το βέβαιο τέλος έχει φτάσει στην οικονομία. Είμαστε στο τέλος ενός οικονομικού κύκλου,
το οποίο τέλος άρχισε από το 2008 και θα μας φάει και όλο το 2012 για να ολοκληρωθεί, και στην αρχή ενός νέου κύκλου. Συντηρείται μια κατάσταση η οποία θα έπρεπε να έχει αφαιθεί στους νόμους της αγοράς, ούτως ώστε να έχει ολοκληρωθεί το κακό εδώ και καιρό και να είχε μείνει από μόνο στο καινούριο κύκλος, ο κύκλος της απομόχλευσης, να λειτουργήσει για να πάρει μπροστά η πραγματική οικονομία. Θα είναι μια οδυνηρή διαδικασία. Όλο αυτό το διάστημα που έτρεχε ο παλαιός κύκλος έμαθαν να λειτουργούν με κανόνες που δεν ήταν συμβατοί ούτε με την οικονομική θεωρία, ούτε με την πραγματικότητα της αγοράς. Ήταν ο κύκλος που υπερδανίστηκαν κράτη, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Ήταν ο κύκλος που ζήσαμε το μύθο των χρηματιστηρίων, το μύθο της χρηματιστηριακής φούσκας, και ήταν ο κύκλος στον οποίο το χρηματιστικό κεφάλαιο επικράτησε σε σχέση με τον ανθρώπινο παράγωνα και με την ανθρώπινη εργασία. Και έφτασε το τραπεζικό σύστημα από υπηρέτης της πραγματικής οικονομίας να γίνει ρυθμιστής της πραγματικής οικονομίας. Ένας κύκλος πλασματικών κερδών και άελων προϊόντων ήταν η βάση για μια οικονομία που σήμερα, 21 Δεκεμβρίου του 2011, ένα χρόνο δηλαδή πριν από το εικαζόμενο τέλος του κόσμου κατά τους Μάγια, καταραίει σαν χάρτινος πύργος. Οδήγησε στη δημιουργική λογιστική, η οποία δημιουργική λογιστική έφτιαξε ανύπαρκτες πλασματικές κερδοφορίες και φτάσαμε στο σημείο να προεξοφλούμε τα πάντα. Δηλαδή, έβγαινε ένας κοινός απατεώνας, για να σου το πω απλά, και έλεγε θα πάω στο φεγγάρι. Έγραφε σε ένα χαρτί θα πάω στο φεγγάρι. Αυτό το χαρτί θα πάω στο φεγγάρι το πουλούσε σε μια τράπεζα. Η τράπεζα το τιτλοποιούσε. Με το τιτλοποιημένο αυτό χαρτί, τα 100 ευρώ ας πούμε που λέμε ότι κάνει αυτό το χαρτί θα πάω στο φεγγάρι, γινόταν εκατομμύρια. Σήμερα μετά από όλα αυτά τι λέμε στον κόσμο? Θα θέλετε να επενδύσετε 40.000 ευρώ με μόνο 100 ευρώ? Δηλαδή ακόμα πουλάμε στον κόσμο παραμύθια. Οι άνθρωποι οι οποίοι παίξανε αυτό το παιχνίδι κάποια στιγμή έκαναν το λάθος να πιστέψουν στο μύθο που οι ίδιοι δημιούργησαν. Ποτέ κανένας τραπεζίτης δεν αποκάλυψε τα πραγματικά προβλήματα και την έκταση των προβλημάτων που είχε η τράπεζά του. Έτσι λοιπόν αυτοί είπανε ψέματα στις κυβερνήσεις, οι κυβερνήσεις είπανε ψέματα στους λαούς τους, λεφτά υπάρχουν, λέγανε και εδώ. Γιατί φάγανε το ψέμα των τραπεζών και είπαν λεφτά υπάρχουν. Και είπανε ψέματα και στους λαούς τους, οι κυβερνήσεις, αλλά είπανε ψέματα και σε φορείς διεθνείς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, ακόμη και την ίστατη στιγμή, ορισμένοι αρνούνται να εγκαταλείψουν το υπάρχον σύστημα της οικονομικής φούσκας, πουλώντας φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Σκοπός τους, όπως εκτιμούν οι οικονομικοί αναλυτές, είναι η παράταση του χρόνου ζωής τους και η αποποίηση ευθυνών. Σήμερα το παλιό δεν αφήνεται να καταρρεύσει, γιατί κάποιοι έχουν ακόμα τις ελπίδες ότι το πράγμα μπορεί να σωθεί. Τι κάνανε όμως με το μνημόνιο? Αγοράσαν χρόνο. Δηλαδή, όλα αυτά που γίνονται είναι αγορά χρόνου προκειμένου να τακτοποιηθούν κάποια πράγματα, κάποιοι άνθρωποι να εξασφαλίσουν το μέλλον τους και να αποποιηθούν τις προσωπικές τους ευθύνες. Ο παραλογισμός λοιπόν τώρα θα αρχίσει να αντιστρέφεται. Θα υπερισχύσει η πραγματική οικονομία έναντι των αγορών και θα υπερισχύσει ο ανθρώπινος παράγοντας, η εργασία, έναντι του χρηματιστικού κεφαλαίου. Θα υπάρξει δηλαδή μια μετατόπιση και πληθυσμιακή, θα υπάρξουν ανακατατάξεις και σε γεωγραφικό επίπεδο. Θα φύγουν από την Αθήνα 1 εκατομμύριο άνθρωποι που κάθονται αυτή τη στιγμή εδώ και περιμένουν το δημόσιο να τους πληρώσει, τις μεσητείες να τους πληρώσουν, τις μίζες των υποβρυχίων να τους πληρώσουν. Στο καινούριο κύκλο θα αλλάξουν οι ρόλοι. Θα γίνει ανακατανομή εκτός από της οικονομίας, θα γίνει ανακατανομή και της εξουσίας. Γιατί σήμερα οι τράπεζες, τα χρηματιστήρια και όλος αυτός ο γενικότερα χρηματοοικονομικός χώρος συντηρεί 300 ανθρώπους στη Βουλή. Τι νομίζετε, τους ψηφίζετε εσείς και εγώ? Ιδιαίτερα καυστικός ο κ. Τόμπρας, αλλά ενδεχομένως λέει σε πολλά πράγματα τα δεδομένα με το όνομά τους, όπως έχουν γίνει ή όπως τα αντιμετωπίζει ο κάθε ένας πλέον Έλληνας σε αυτόν τον χώρο. Θέλω να έρθω σε εσάς, κύριε Κόκα, πάλι, διότι εδώ το ζήτημα με την οικονομία είναι άμεσο και είναι άμεσο για τον κάθε ένα. Ποιο είναι εκείνο το οποίο προσφέρεται επιπλέον ως λύση μέσα από το κίνημα και όχι μόνο το κίνημα το δικό σας, οποιοδήποτε κίνημα τέτοιου τύπου, στον κάθε έναν ο οποίος
πέρα από την κοινή χρήση κάποιων ακριβών αντικειμένων, μπορεί να έχει και ένα όφελος επιπλέον. Μπορεί, ας πούμε, να πληρώσει τα καύσιμά του, μπορεί να έχει να πληρώσει τη δόση του δανείου ή οτιδήποτε άλλο. Πώς μπορεί να γίνει δηλαδή μια ανταλλαγή υπηρεσιών? Κοιτάξτε, υπάρχει, όπως είχαμε την ευκαιρία και σε άλλη εκπομπή να πούμε, μια ολόκληρη διάσταση ανταλλακτικής οικονομίας, η οποία βασίζεται στο λεγόμενο άειλο χρήμα. Δηλαδή, μπορούν οι πολίτες, κυρίως η μικρή κλίμακα καταρχήν, να έχουν μια μορφή ανταλλαγής αγαθών, υπηρεσιών και γνώσεων, όπως είπαμε, στη βάση είτε κάποιας τυπωμένης ανταλλακτικής αξίας, την οποία κυκλοφορούν σε ένα κύκλο τοπικό, είναι τα λεγόμενα LETS, έχουν διεθνώς αυτά λειτουργήσει, Local Exchange Trade Systems, αλλά εμείς στην Ελλάδα και το κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας το αποκαλεί ΜΝΑ, με αναφορά και συνειρμό στο αρχαίο νόμισμα, αλλά είναι τα αρχικά των λέξεων μη νομισματικές ανταλλαγές. Αυτό λοιπόν είναι ένα μέσο όπου μπορούν οι πολίτες να αυτοαποφασίζουν στο χώρο τους τοπικά, και εδώ μπορεί να παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως επιτροπές τοπικής δημοκρατίας, όπως μια σχετική που συντονίζω στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, και που εισάγουμε τέτοιους θεσμούς, όπου θα μπορούσε να αυτοπροσδιορίζεται το αν μια, ας πούμε, ώρα δικηγορική μπορεί να εξισούνται με 2 ώρες φροντιστήριο παιδιών ή με 2 σέρβις αυτοκινήτου ή μια ιατρική ώρα αντίστοιχα με όποιους συμμετέχουν στο σύστημα αυτό. Νομίζουμε ότι αυτό δίνει άμεσες λύσεις, και μάλιστα εν όψη του ότι οι νομισματικές ανταλλαγές με το ΦΠΑ και με όλες τις άλλες επιβαρύνσεις που είναι πλέον απάνθρωπες και οδηγούν στην αναξιοπρέπεια του Έλληνα πολίτη, κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να υφίσταται, γιατί η αξιοπρέπεια του ανθρώπου είναι βασική συνταγματική αρχή, και νομίζουμε ότι τα μνημόνια και όλες αυτές οι απαράδεκτες δουλείες τις οποίες υφιστάμεθα έχουν πλέον χάσει κάθε κύρος και κάθε συνταγματική αξία και ισχύ, πρέπει λοιπόν να αντιδράσουμε καθολικά σε όλο το επίπεδο. Ούτως ή άλλως, ακόμη και η κυβέρνηση βρίσκεται σε συνταγματική αριθμία η τωρινή. Δεν έχει καμία σχέση με τις εντολές που δόθηκαν το 2009 από τον ελληνικό λαό. Συνεπώς μπορούμε τώρα, ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή, το momentum, με την αυγή του νέου έτους, να κάνουμε τέτοιους θεσμούς οι οποίοι, αν πάρουν και εθιμικό χαρακτήρα, δηλαδή γίνονται με μακρά άσκηση κατά συνείδηση δικαίου, τότε αποτελούν πηγή δικαίου. Ο ορισμός του εθίμου είναι αυτός. Και αυτό κάνει το κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας. Δημιουργεί έθιμα. Και το Δημοβούλιο ήδη με τις 5 προσομοιώσεις Νοέμβρη-Δεκέμβρη δημιουργεί με συστηματικό τρόπο έθιμο, και θα ζητήσουμε και θα διεκδικήσουμε από τη Βουλή των Ελλήνων, όπου και τα ψηφίσματά μας θα καταλήξουν, να νομιμοποιηθούν. Είναι κάτι σαν το initiative, την νομοθετική πρωτοβουλία πολιτών. Ολοκληρώστε, παρακαλώ, πριν να πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι, εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι υπάρχουν πολλά όπλα, πολλά εργαλεία. Προφανώς ο τηλεοπτικός χρόνος είναι λίγος, και όταν και εμείς δεν έχουμε τα μέσα, γιατί θα ήθελα να συγχαρώ το κανάλι σας και εσάς προσωπικά για το ότι μας δίνετε ένα βήμα για τη δημοκρατία πολιτών. Δυστυχώς είμαστε σε εμπάργκο πληροφόρησης. Είμαστε από το 1995, τα έχουμε τεκμηριώσει, τα έχουμε πει, και όλα τα μεγάλα κανάλια και η κρατική τηλεόραση μας έχουν σε μαύρη λίστα πληροφόρησης. Μάλιστα. Αυτό κάτι λέει. Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο. Θα ακολουθήσουν κάποιες αναλύσεις που βασίζονται ενδεχομένως και σε προφητείες, να δούμε πού τελικά η θρησκεία μπορεί να παίξει ρόλο και πού όλα αυτά βρίσκουν μια πρακτική εφαρμογή. Σε λίγο.